Να ξεκινήσω με τη Γερμανία, Ναι. που πληθαίνουν οι εκτιμήσεις των αναλυτών ότι πλέον είναι πραγματικά ο ασθενής της Ευρώπης, γιατί η οικονομία της δέχεται πιέσεις από πολλές πλευρές. Θα μείνουμε όμως στον εταιρικό τομέα της Γερμανίας, όπου βλέπουμε να αυξάνονται τα ποσοστά των πτωχεύσεων μεταξύ των γερμανικών επιχειρήσεων. Είχαμε απότομη άνοδο των πτωχεύσεων το 2023 και αυτή η τάση θα συνεχιστεί και το 2024 για δύο βασικούς παράγοντες. Το υψηλό ενεργειακό κόστος και τον τερματισμό των μέτρων κρατικής στήριξης που προέρχονται από την πανδημία. Πολλοί ειδικοί σε θέματα αναδιάρθρωσης προειδοποιούν ότι πολλές εταιρείες ζόμπι είναι οι εταιρείες που κατάφεραν να επιβιώσουν με τη βοήθεια των μέτρων στήριξης, των κρατικών μέτρων στήριξης και έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας. Βλέπουμε πλέον ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν και καταραίουν. Από τις αρχές του 2024 υπήρξαν αρκετές γερμανικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και μεγάλα ονόματα, που έχουν καταθέσει αίτηση αφαιρεγγυότητας. Είναι πολλές οι γερμανικές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και σε αυτό αποδίδεται αυτή η κατάσταση αποδίδεται στη στασιμότητα της γερμανικής οικονομίας. Η γερμανική οικονομία έχουμε πει αρκετές φορές ότι βρίσκεται ήδη σε ύφεση καθώς και στη συμπίεση του κρατικού προϋπολογισμού. Είδαμε από τα τέλη του 2023 ότι η Γερμανία βρίσκεται και σε δημοσιονομική κρίση. Σύμφωνα με τους Financial Times, ο αριθμός των πτωχεύσεων των γερμανικών επιχειρήσεων αναμένεται να αυξηθεί φέτος από 10 έως 30% και θα ανέβει πάνω από τα πρώτης πανδημίας επίπεδα. Το Δεκέμβριο, το μηνιαίο ποσοστό πτωχεύσεων εκτινάχθηκε, ανέβηκε σε υψηλό επταετίας. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον κλάδο εστίασης, όπου είδαμε από τις αρχές του 2024 που ανέβηκε ο ΦΠΑ, δεν είναι πλέον μειωμένος, ο οποίος είχε μειωθεί από την εποχή της πανδημίας, είχε μειωθεί στο 7%, ανέβηκε ξανά στο 19% και τώρα πληθαίνουν οι προειδοποίησεις από τον κλάδο εστίασης ότι πολλές επιχειρήσεις θα πάψουν να λειτουργούν, ειδικά τα εστιατόρια. Περίπου 15.000 εστιατόρια, μπαρ, καφέ βρίσκονται σε κίνδυνο με το ποσοστό αφαιρεγγυότητας το 2023 να έχει αυξηθεί περίπου 16%. Και αυτό το οποίο διερωτώνται οι επαγγελματίες του χώρου είναι κατά πόσο μπορούν να φορτώσουν στους πελάτες τους το υψηλό ενεργειακό κόστος, το κόστος εργασίας και το κόστος των πρώτων υλών. Γενικά, Ανέστη, Ναι. να πούμε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να δέχεται πιέσεις και το 2024. Δεν θα βγει τόσο εύκολα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι το 2023 η γερμανική οικονομία παρουσίασε ύφεση 0,9%, δίνει αρκετά μεγάλο ποσοστό ύφεσης σε σχέση με άλλες εκτιμήσεις αναλυτών, καθώς η Γερμανία είναι η μοναδική από τις χώρες του G7 που παρουσίασε συρρήγνωση το 2023. Για το 2024 αναμένεται πολύ μικρή ανάκαμψη της τάξης του 0,4%. Και μέσα σε όλα αυτά να πούμε ότι βρίσκεται από τις αρχές του χρόνου και σε κλοιό, ασφικτικό κλοιό απεργιακών κινητοποίησεων. Είναι οι αγρότες, είναι οι οδηγοί των φορτηγών, είναι οι σιδηροδρομικοί και είναι και οι νοσοκομιακοί γιατροί. Αν συνεχιστούν οι απεργιακές αυτές κινητοποίησεις, ειδικά των σιδηροδρόμων με τους οποίους κινούνται, μεταφέρονται μεγάλος αριθμός εμπορευμάτων, ειδικά από την αυτοκινητοβιομηχανία, από τη βιομηχανία χημικών, από τη βιομηχανία μετάλλων. Αυτό σημαίνει ότι πολλές επιχειρήσεις, αν δεν μπορούν να μεταφέρουν τα προϊόντα τους, θα σταματήσουν ή θα περιορίσουν την παραγωγή τους. Ήδη η Γερμανία πλήττεται από μείωση της παραγωγικότητας, έχουν μειωθεί και οι παραγγελίες, θα πρέπει να πω, και αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα αυτή η μειωμένη παραγωγικότητα. Και μιας και λέω και για τη Γερμανία, να πω ότι η Τέσλα
αποφάσισε να διακόψει την παραγωγή της στο μεγάλο εργοστάσιο που έχει λίγο πιο έξω από το Βερολίνο από τις 29 Ιανουαρίου μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου. Και αυτό εξαιτίας των καθυστερήσεων στην ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι ο πρώτος μεγάλος κατασκευαστής που πλήττεται από την κατάσταση που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Μάλιστα.